Το ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει δημοσιότητα στι μεταγραφικέ αναζητήσει του Πας Γιάννανα για την ενίσχυση του ρόστερ δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κιόλα συζητήσει. Το αντίθετο, σε κάποιε περιπτώσει αυτέ είναι προχωρημένε. Απλώ στην ΠΑΕ και στο τεχνικό επιτελείο ξεσκονίζουν κάθε περίπτωση περιμένοντα παράλληλα μήπω προκύψει και κάτι άλλο περισσότερο ενδιαφέρον. Η στρατηγική αναζήτηση παικτών κινείται στη λογική ενίσχυση με παίκτε με εμπειρία στην κατηγορία και τέτοιε περιπτώσει υπάρχουν αρκετέ. Μία από αυτέ που ακούγεται τι τελευταίε ημέρε είναι του Φατιγκά που αγωνίστηκε στον Ιωνικό ω δανεικό από τον Ολυμπιακό. Περίπτωση όμω που δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλέ πιθανότητε, κυρίω γιατί στον ΠΑΣ δεν δείχνουν μεγάλη διάθεση να έχουν σε προτεραιότητα περιπτώσει δανεικών. Υπάρχει άλλωστε ακόμη ανοιχτό το θέμα του Παναγιώτη Τζίμα με τον ΠΑΣ να θέλει να τον κρατήσει όχι όμω ω δανεικό, αλλά ω ελεύθερο με διατήρηση ίσω ενό ποσοστού μεταπόληση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, στον οποίο ανήκει. Μια εξαιρετική περίπτωση επίση που ενδιαφέρει τον ΠΑΣ είναι ο Γιανιώτη Γιώργο Βρακά που αγωνίστηκε ω δανεικό τα δύο τελευταία χρόνια από τον ΠΑΟΚ στο Λεβαδιακό. Φημολογείται όμω πω ο επόμενο σταθμό τη καριέρα του, αν δεν παραμείνει στον ΠΑΟΚ, θα είναι ο Πανσεραϊκό, που διατηρεί άριστε σχέσει με την οικογένεια Σαβίδη και επέστρεψε μετά από χρόνια στην πρώτη κατηγορία για τη θέση του αριστερού μπακ που θα καλύψει το κενό του πύλου που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ η αναζήτηση γίνεται στο εξωτερικό με τους γιανιώτες να αναζητούν μια περίπτωση παίκτη με χαρακτηριστικά πίρσμαν που ήρθε χωρίς να κάνει θόρυβο από ένα σχετικά υποβαθμισμένο πρωτάθλημα όπως το Ισραήλ και έκανε δύο σπουδαίες χρονιές με τη φανέλα του Πάσ. Στι αποχωρήσει εκτό του Μορέιρα που αναζητά τον επόμενο σταθμό τη καριέρα του, υπάρχουν πιθανότητε να αποχωρήσει και ο Μπάλαν αν ο ΠΑΣ έρθει σε συμφωνία μαζί του για τη λύση του συμβολέου του που λήγει τον Ιούνιο του 2024, ο Ρωμάνο βοήθησε την ομάδα σε μια δύσκολη περίοδο το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, στη συνέχεια όμω χάθηκε με την απόδοσή του να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Στον ΠΑΣ πιστεύουν ότι με υγιεί του Κόντε και Λέο, η προσθήκη ενό ικανού φορ περιοχή με εμπειρία από το Ελληνικό Πρωτάθλημα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα, που θα έχει στι πτέρυγε του Ροσέρο και Παυλίδη και σίγουρα έναν ακόμη παίκτη που θα αποκτηθεί. Η Παπα Γιάννενα στο μεταξύ ανακοίνωσε και επίσημα το μεσημέρι τη Πέμπτη στην επιστροφή του Δημήτρη Νιαρχάκου, που αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματο. Ο Δημήτρη Νιαρχάκο έχει συνδέσει το όνομά του με τη σπουδαιότερη στιγμή στην ιστορία του Παζιάννενα, με την έξοδο και την παρουσία τη ομάδα στην Ευρώπη το 2016. Δημήτρη, σε καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα και όλοι μαζί ευελπιστούμε σε νέε επιτυχίε, αναφέρει η ανακοίνωση τη Παεπα Γιάννενα.